Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Ποια είναι η δική σας ερμηνεία με όσα γίνονται στην Ουκρανία και νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση έμεινε και με το μουτζούρι στο χέρι, έτσι. Κοιτάξτε, οι εξελίξεις αυτές είναι απόρρια της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης. Του γεγονότος ότι μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης έχουν συγκροτηθεί στα εδάφη της μια σειρά καπιταλιστικά κράτη και όλα αυτά τα εδάφη συμμετέχουν στη διαπάλη που γίνεται ανάμεσα στις αστικές τάξεις για το πώς θα μοιραστεί η λία, πώς θα μοιραστούν ο ορυκτός πλούτος, η ενέργεια, οι δρόμοι μεταφοράς των εμπορευμάτων, τα λιμάνια. Πάνω σε αυτό που λέτε τώρα ακριβώς, επειδή συζητούσα νωρίτερα με κάποιον από την Ουκρανία, μου έλεγε για τη Μαριούπολη αυτό ακριβώς που λέτε τώρα, ότι υπάρχει βαριά βιομηχανία με τα λεύματα αλλά και το λιμάνι. Βεβαίως, σαφώς. Και πάρτε παράδειγμα την Κριμαία, ναι, που ενσωματώθηκε μετά τις εξελίξεις του 2014, όταν δηλαδή είχαμε την απροκάλυπτη επέμβαση του Ευρωατλαντισμού, Αμερικάνων, Ευρωπαίων, ΝΑΤΟ, τότε, για να ανατρέψουν μια κυβέρνηση που ήταν φιλορωσική και να στηρίξουν ένα κομμάτι της αστικής τάξης που ήθελε να εμποδίσει τα σχέδια της ένταξης της Ουκρανίας στις ενώσεις που φτιάχνει η Ρωσία στην περιοχή. Είχαμε την απόσχηση της Κριμαίας. Με την απόσχηση της Κριμαίας και την ενσωμάτωσή της στη Ρωσική Ομοσπονδία, η Ουκρανία έχασε τα 3/4 της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στην Αζοφική θάλασσα και στη Μαύρη θάλασσα. Και βέβαια εκεί πήραν ένα προβάδισμα για την εκμετάλλευση αυτού του πλούτου που υπάρχει στην περιοχή τα ρωσικά μονοπόλια. Έτσι. Άρα, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε τώρα, μιλάμε ότι στην εποχή που είμαστε, στην εποχή του μονοπωλιακού καπιταλισμού, όπου μεγάλες εταιρείες που οι προϋπολογισμοί τους συγκρίνονται με τους προϋπολογισμούς κρατών, παλεύουν και συγκρούονται για το πώς θα μοιραστεί η πίτα. Και έχουν μαζί τους, στο πλευρό τους, τους κρατικούς μηχανισμούς, τις συμμαχίες, τις υπεριαλιστικές συμμαχίες που φτιάχνει μια ή άλλη πλευρά. Και γίνεται μια διαπάλη και την πληρώνουν, έτσι, εκείνοι που χύνουν το αίμα τους είναι οι λαοί. Γίνεται μια κρεατομηχανή που αλέθει τον κόσμο για τα συμφέροντα, για να βγάλουν τα κέρδη τους οι μεγάλες εταιρείες, τα μονοπόλια. Είναι τα κέρδη ήδη τα χρηματιστήρια έχουν πέσει. Το βαρέλι το αργό πρέπει να έχει περάσει από 100, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα. Η βενζίνη εδώ στην Ελλάδα 2,3 ευρώ. Ναι, είναι συνέπειες αυτής της εμπλοκής και της δικής μας χώρας. Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο ότι αν θα στείλουμε εκεί ελικόπτερα, στρατεύματα κτλ. Μα ήδη υπάρχει η εμπλοκή της Ελλάδας. Μέσα από αυτές τις βάσεις που έχουμε εδώ στην Ελλάδα περνάνε τα πυρομαχικά, περνάνε τα στρατεύματα. Μέσα από αυτές τις βάσεις σηκώνονται τα αεροπλάνα που δίνουν στήριξη στους νατοϊκούς σχεδιασμούς, στους επιθετικούς σχεδιασμούς. Μέσα από αυτές τις βάσεις σηκώνονται τα μη επανδρομένα αεροσκάφη που κάνουν κατασκοπία. Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά, ήδη ενεργά, σε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς της περικύκλωσης της Ρωσίας από τους Αμερικάνους, τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενεργά με τις περιπολίες των ελληνικών αεροσκαφών πάνω από τα Βαλκάνια, με πλοία που στέλνει πολεμικά στην Μαύρη Θάλασσα. Είναι ήδη εμπλοκή εδώ πέρα της χώρας μας και πληρώνει ο λαός αυτές τις συνέπειες. Μία από αυτές τις συνέπειες είναι η τεράστια αύξηση στις τιμές της ενέργειας. Βέβαια εδώ υπάρχουν και άλλες αιτίες, έτσι, αλλά την πληρώνει αυτή την ακρίβεια ο λαός μας. Βλέπετε να υπάρχουν περαιτέρω συνέπειες, γιατί το πράγμα δεν έχει κοπάσει, μάλλον τώρα κλιμακώνεται, θα μπορούσα να πω. Αν αναλογιστούμε ότι υπάρχει και επιστράτευση από 18 ως 60 ετών στην Ουκρανία, μάλλον τελικά φαίνεται ότι κλιμακώνεται για να δουν πού θα κάτσει μπίλια εκεί των συμφερόντων, έτσι δεν είναι? Σαφώς υπάρχει το βήμα που έγινε από τη μεριά του Πούτιν, της Ρωσίας, δείχνει ότι σηκώνει το γάντι που του έχουν πετάξει οι Αμερικανονατοϊκοί με την αναγνώριση αυτών των μορφωμάτων που υπάρχουν εκεί, των λεγόμενων λαϊκών δημοκρατιών του Λουγκάνσκ και του Ντανιέτσκ, έτσι, στην περιοχή του Ντονμπάς. Υπάρχει καταρχήν το ζήτημα σε ποια σύνορα, έτσι, γιατί είναι περίπου η μισή περιοχή του Ντονμπάς από αυτή που αυτές έχουν ανακηρύξει, έτσι. Δεν είναι ξεκάθαρο, έτσι. Επίσης εκεί στην περιοχή εμπλέκονται σχεδιασμοί των αστικών τάξεων, όπως είπα, των ξένων δυνάμεων, μπορούν να γίνουν προβοκάτες.
Καράτσης να έχουμε παραπέρα αιματοχυσία. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα πάνε εκεί τα ρώσικα στρατεύματα κάτι θα σταματήσει και θα έχουμε ειρήνη. Έτσι μπορεί να υπάρχει παραπέρα κλιμάκωση. Ακούμε ότι η Ουκρανία, από τον ίδιο τον Ζελένσκι, ότι η Ουκρανία μπορεί να επιδίωξει να έχει πυρηνικά όπλα. Άλλοι λένε για βρώμικη πυρηνική βόμβα που μπορεί να φτιάξει η Ουκρανία και να ρίξει στη Ρωσία. Οι Ρώσοι βγαίνουν και λένε ότι θα εμποδίσουν τέτοιους σχεδιασμούς. Η ουσία είναι, και για να μιλήσουμε και για τη δική μας χώρα, ότι δυστυχώς η Ελλάδα όχι μόνο είναι ένα εφαλτήριο για να εξαπολυθούν τέτοιοι πόλεμοι υπεριαλιστικοί σε βάρος άλλων λαών, αλλά την ίδια ώρα στοχοποιείται, διότι η απέναντι πλευρά μπορεί ήδη απειλεί με αντίπεινα, έτσι, από βάσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν σε βάρος των δικών των συμφερόντων. Και δυστυχώς με τις κυβερνήσεις που είχαμε τα τελευταία χρόνια και της Νέας Δημοκρατίας και νωρίτερα του ΣΥΡΙΖΑ που άνοιξε τη λεγόμενη στρατηγική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ αλλά και πιο μπροστά με το ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ κτλ. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα τέτοιο εργαλείο πολέμου από τους νατοϊκούς και στοχοποιείται ο λαός μας από αυτή την εμπλοκή και απαιτείται εδώ πέρα άμεσα απεμπλοκή της χώρας από αυτούς τους σχεδιασμούς, να κλείσουν οι βάσεις, να μην σταλεί κανένας Έλληνας στρατιωτικός στην Ουκρανία και βέβαια σε οποιαδήποτε αποστολή στο εξωτερικό και να απεγκλωβιστούμε από αυτούς τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και οργανισμούς με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του. Αυτή πάντως για αυτό που λέτε για την Αλεξανδρούπολη, πολύ πριν συμβούν όλα αυτά, ήδη ο Σεργέη Λαυρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, γκρίνιαξε στο δικό μας Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών για τις βάσεις στην Αλεξανδρούπολη και βέβαια είναι κοινό μυστικό ότι σηκώνονται αεροπλάνα και πηγαίνουν στην Πολωνία, στη Ρουμανία και αλλού, έτσι. Μα κοιτάξτε, άρα ας αυτό που λέτε πάνω ότι μπορεί να γίνουμε εμείς στόχος τώρα. Σαφώς. Μα πάρτε παράδειγμα ότι τα ελληνικά αεροπλάνα έχουν αναλάβει την περιπολία, να περιπολούν και να προφυλάσσουν τον εναέριο χώρο των Βαλκανικών χωρών, της Αλβανίας, της Βουλγαρίας και ούτω καθεξής. Από ποιον να τον προφυλάσσουν, από πού κινδυνεύει. Άρα μιλάμε εδώ για έναν καθαρά αντιρωσικό σχεδιασμό που έχει εκπονήσει το ΝΑΤΟ και στον οποίο συμμετέχει η Ελλάδα. Έτσι και συμμετέχει εδώ και χρόνια σε αυτό το σχεδιασμό. Όπως συμμετέχει σε γυμνάσια που γίνονται στη Μαύρη Θάλασσα, σε γυμνάσια που γίνονται από τη Βαλτική μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα, περικύκλωσης της Ρωσίας. Σε αυτή την κατεύθυνση μπλεκόμαστε μέσα στο κουβάρι των ανταγωνισμών για ξένα συμφέροντα, για συμφέροντα από τα οποία ο λαός μας δεν έχει κανένα συμφέρον. Δεν έχει κανένα συμφέρον ο λαός μας. Και είναι, να σας πω κάτι, είναι τσαρλατανισμός η αντίληψη που καλλιεργείται από ορισμένα κόμματα και παράγοντες ότι μπορούμε μέσα από αυτή την κρίση της Ουκρανίας, αν παίξουμε πιο ενεργό ρόλο, να υποφεληθούμε και να κερδίσουμε κατά κάποιον τρόπο σαν χώρα, σαν λαός. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όσο βαθύτερα μπαίνεις μέσα στο λάκκο των λεόντων, τόσο περισσότερες απώλειες θα έχεις. Και τώρα απαιτείται απεγκλωβισμός από αυτούς τους σχεδιασμούς. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία, κύριε Βαγενά. Και εγώ. Καλό μεσημέρι.